Γεια σας, γεια σας. Καλωσορίσατε πίσω στο κανάλι μας, στην Τρελοκουζίνα της Βασούλας. Λοιπόν, σήμερα η Περιθερούκα θα μας φτιάξει γίγαντες στο φούρνο. Τώρα θα σας πει τη διαδικασία, γιατί δεν έχω φτιάξει ποτέ, για να τους πετύχετε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ που δεν τους τρώω, τρώω μόνο τους δικούς της. Είναι λόγω ημερών αυτά. Ναι, είναι μυστήσιμο, παιδιά. Γι' αυτό σας τα φτιάχνουμε. Λοιπόν, τους έχουμε μουλιάσει από την προηγούμενη μέρα, όπως βλέπετε στο νερό. Και τώρα θα τους βάλουμε να τους βράσουμε. Σε χύτρα εσείς, Εγώ τα βάζω σε χύτρα. Ωραία. Γιατί αλλιώς θα κάνει πάρα πολλές ώρες. Οπότε, παιδιά, όποιος έχει χύτρα, σε χύτρα, γιατί γίνεται πολύ γρήγορα, αλλιώς σε κασαρόλα θέλει την τριπλή ώρα και... Κι αν. Πρέπει να ανοίξουμε παιδιά τον απορροφητήρα, δεν γίνεται. Δεν πειράζει, άσα. Μετά το ανοίγεις. Το ξανακλείσαμε, για να μην σας πάρει τα αυτιά. Λοιπόν, θα το αφήσουμε τουλάχιστον... Ναι. 25, όχι, μισή ώρα. Ωραία, οπότε μισή ώρα στη χύτρα και ερχόμαστε να δείτε πώς θα τους φτιάξει με τα μελλοντικά τη σάλτσα για να μπουν στο φούρνο. Τρία τέταρτα θέλει οπωσδήποτε. Τρία τέταρτα, οπότε δηλαδή στην κοινή κατσαρόλα να θέλουν 2 ώρες. Βέβαια, τώρα στη φούρνα περιμένει η γυναίκα. Αν βράζουν οι γίγαντες, είναι και θέμα. Φασολέων, από πού είναι αυτές, πρεσπών, ναι. Είναι καλύτερη, αυτούς χρησιμοποιεί η μαμά. Οπότε παιδιά τώρα εμείς στη χύτρα σας λέμε 3/4, τώρα στην κατσαρόλα 2 ώρες σίγουρα και θα το δείτε, να είναι βρασμένη. Λοιπόν παιδιά τώρα φτιάχνουμε τη σάλτσα για τους γίγαντες. 50 λεπτά έχουμε τα φασόλια μέσα στη χύτρα. Αν δεν έχετε χύτρα, παιδιά, υπολογίστε πάνω από 2 ώρες στην κατσαρόλα σας μέχρι να μαλακώσουν. Πάμε να δούμε τη σάλτσα. Ελαιόλαδο στο τηγάνι. Είναι παραδοσιακή αυτή, παιδιά, γιγαντής. Δεν είναι μοντέρνη. Με λουκάνικα και αυτά. Και είναι ένα νηστίσιμο ωραίο πιάτο να φάτε. Να κάψει αυτό και θα έχουμε... κρεμμύδι. Τα υλικά όλα θα σας τα έχω από κάτω και σε καρτέλα που μας κάνει ο Δημητράκης. Εγώ έχω μισό κρεμμύδι ξερό. Ωραία. 4 κρεμμυδάκια φρέσκα. Ναι. Άνοιχτο. Αυτά. Αυτά. Ωραία. Οπότε βάζουμε κρεμμύδι ξερό, φρέσκο κρεμμύδι και άνοιχτο για μυρωδικά για τις γιγάντες. Τώρα περιμένουμε να κάψει το λάδι. Γιατί τελειώνουν και τα φασόλια από τη χύτρα. Την ακούτε. Χύτρα, παιδιά, δεν έχω ποτέ, δεν έχω μαγειρέψει, το φοβάμαι πάρα πολύ. Αλλά η Πεθερούκα μαγειρεύει πολύ στη χύτρα και κάνει πολύ ωραία φαγητά. Όχι όλα τα φαγητά στη χύτρα. Το κρέας που κάνετε είναι καταπληκτικό. Κρέας που βράζει. Ναι. Λοιπόν, περιμένουμε να κάψει το λάδι μας για να ρίξει τα κρεμμύδια τα μυρωδικά και τη σάλτσα την κάνετε μόνο με πελτέ, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, σαν τη γιαγιά μου και η γιαγιά έτσι την κάνει με πελτέ μόνο. Κάναμε το αλάτι. Και το πιπέρι είναι εκεί. Α, με νοικοκυρά, τα βάλα στη θέση τους. Τα βάλεις εμείς, τα βάζω. Λοιπόν. Θα ρίξουμε το κρεμμυδάκι. Κρεμμύδια. Είπαμε κρεμμύδι φρέσκο, κρεμμύδι ξέρω και άνηθο. Είναι η σάλτσα για να μπει στους γίγαντες, παιδιά, και να μπουν στο φούρνο. Αυτή τη διαδικασία μην την ξεχάσετε. Είναι όλο το μυστικό, είναι καταπληκτικό. Μην τα βάλετε όλα μαζί στο φούρνο. Θα κάνετε έτσι τη σάλτσα όπως σας δείχνουμε εδώ πέρα. Πρώτα θα περαστούν από το τηγάνι όλα. Η γιαγιά τη ζητάνε όλοι τους γίγαντες και κάνετε ακριβώς την ίδια συνταγή. Παιδιά, θα βάλουμε και μια μέρα και τη γιαγιά τη Βασούλα να μαγειρέψει, αν και δεν θέλει, αλλά θα τη βάλουμε να μας φτιάξει κάτι. Οι γίγαντες είναι οι σπεσιαλιτέ της γιαγιάς. Μελώνουν, είναι πολύ ωραία και με τον πελτέ, είναι φανταστική. Παιδιά, πελτέ, όχι η φρέσκια ντομάτα ή χυμό. Να μυρίσει, κρεμμύδι. Πω, μυρωδιές. Όσο μου αρέσει το φρέσκο κρεμμύδι που μυρίζει, όπως και το πράσο μου αρέσει πάρα και πολύ. Και ρίχνουμε με το αλάτι, ωραία. Για να το αλάτι το μαλακώνει. Τέλεια. Και θα ρίξουμε μετά, το αλάτι το μαλακώνει, τα κρεμμύδια μας. Είπαμε, όποιος δεν έχει χύτρα, σε κατσαρόλα, τη διπλή ώρα και εμείς στη χύτρα 50 λεπτά.
τους έβαλε εδώ η Πεθερούκα, τους γιγάντες. Είναι και αναλόγως, παιδιά, τα φασόλια. Η φασόλια πρεσπών είναι τα καλύτερα, να ξέρετε. Είναι ένα πολύ ωραίο νηστίσιμο φαγάκι με ψωμί ωραίο. Είσαστε σούπερ. Να φάμε και κανένα όσπρο, ε. Όλο κρέας, και κοτόπουλο, κοτοπουλού. Ωραία, αφού τα έχουμε μαράνει, παιδιά, έχουν τσιγαριστεί. Θα βάλουμε και πάλι. Βάζουμε τον άνηθο. Πω, τι ωραία. Άλλους κόσμους ξέρετε, δεν τους αρέσει ο άνηθος, μου γράφουν. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και στα ρεδίθια δοκίμασα μία μέρα και βάλα άνηθο. Στα λιμονάτα, αυτά που σας αρέσουν που φτιάχνω και του πήγαινε πάρα πολύ. Οπότε τσιγαρίζουμε και τώρα πέλτε μία κουταλιά της σούπας γεμάτη. Ναι, γεμάτη, εμένα είναι μικρό γι' αυτό. Τα λέμε γεμάτη, μπομπάτη, παιδιά, μην είσαστε τσιγκουνινές, σας θέλω λάλιστες, εδώ στο κανάλι είμαστε λάλιστοι τίμοι. Πω, τι ωραίες μυρωδιές. Αυτή είναι η σάλτσα, έτσι. Ναι, να τη δωρήσουμε τώρα. Λίγο νεράκι και θα την αφήσουμε να σιγοβράσει. Να σιγοβράσει λίγο. Και θα δείτε μετά ότι τα βάζουμε όλα μαζί στο φούρνο. Αλλά αυτό το σημείο δεν θα το παραλείψετε. Τη σάλτσα σας ξαναλέω θα τη φτιάξετε έτσι. Μην τα βάλετε όλα μαζί μέσα στο φούρνο. Και ρίχνει και το νεράκι. Κάνα δεκά λεπτά θα την... πέντε λεπτά. Πέντε λεπτάκια περίπου, παιδιά. Και επανερχόμαστε να το δείτε και θα την βάλουμε στο φούρνο. Λοιπόν, βράσαμε τους γίγαντες 50 λεπτά στη χύτρα, τους έβαλε τώρα εδώ στο ταψί. Έχει φτιάξει και τη σάλτσα που σας δείξαμε περίπου 10 λεπτάκια, συγχώβρασε και αυτή και τώρα θα ρίξει τη σάλτσα. Πω, μυρωδιές, παιδιά, τέλειο. Αυτό, αν δεν νηστεύετε, έχετε και φέτα δίπλα και γίνεται πανικός. Αλλά τώρα επειδή θα νηστεύσουμε, θα τη φάμε σκέτης με ψωμί. Πόση ώρα τους ψήνετε? Θέλει μισή ωρίτσα. Ούτε. Μπαίνουν στο φούρνο στους 180, ναι. Αέρα. Οπότε μπαίνουν στους 180 αέρα για μισή ωρίτσα και έρχομαι να σας σερβίρω. Πριν τους βάλουμε στο φούρνο θα ρίξουμε και λαδάκι, γιατί είναι λαδερόφαη. Εντάξει, λίγο λαδάκι. Λίγο λαδάκι και τώρα μπαίνουν για ψήσιμο. Μόλις βγήκαν οι φανταστικοί μελωμένοι γίγαντες της Πεθερούκας. Το μυστικό μας σας το είπαμε, είναι η σάλτσα που κάνει στο τηγάνι με πελτέ και άνηθο. Είναι εξαιρετική, είναι ένα φαγάκι νηστίσιμο με ψωμάκι φρέσκο και πιστεύω ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ μέλωμα. Εδώ κοιτάξτε. Πώς έχουν μελώσει. Απίθανε. Εγώ που δεν έτρωγα γίγαντες, τρώω και γίγαντες. Πω. Τέλειοι, παιδάκια μου, να τους φτιάξετε όλοι. Αν σας άρεσε το βίντεο θα μου κάνετε like. Αν σας άρεσε σαν συνταγή και ο τρόπος που κάναμε, θέλω σχόλια πολλά από κάτω. Κοινοποιήσει γιατί μας βοηθάτε. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συνταγάρα. Φιλάκια πολλά.